στο πλατού της εκπομπής, καθώς έχει πάρει θέση ο Χριστόφορος Παπαδάκης, ο καλός συνάδελφος από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, για να δούμε όλα τα τελευταία νέα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή της β' δόσης των επιδοτήσεων. Ανατροπές, Χριστόφορο. Χριστόφορε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή σου. Οι πληροφορίες λοιπόν, καλησπέρα Νικολέτα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αναφέρουν ότι μπαίνουν αύριο το πρωί τα χρήματα στους δικαιούχους, παραγωγούς. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα αμέσως για τους παραγωγούς της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ για τους παραγωγούς που πληρώνονται μέσω των άλλων τραπεζών, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μεθαύριο Παρασκευή, με την προϋπόθεση βέβαια και με μια συμφωνία που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζικού συστήματος, ότι θα υπάρξει τραπεζικό βαλέρ μόνο μίας αντί για τις δύο ημέρες που κανονικά ισχύουν. Άρα, Χριστόφορε, επειδή ο κόσμος περίμενε, τουλάχιστον όσοι δικαιούνται επιδοτήσεις, ότι θα αρχίσει σήμερα μετά τις 5 να φαίνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς η β' δόση, να μην περιμένει ούτε να τρέξει σε κάποιο ATM της Τράπεζας Πειραιώς, τουλάχιστον αρχικά για σήμερα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει από αύριο. Είναι το μια πρωί. Πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Νικολέτα, και σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, τα χρήματα και της εξισωτικής αποζημίωσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών στις 28 του μήνα. 28, όχι 29 στις δηλαδή. Στις 28 του μήνα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Μένει να δούμε τελικά αν θα επιβεβαιωθούν. Αναλυτικότερα πρόκειται για το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ, που αυτά τα χρήματα προορίζονται για την ενίσχυση των μικρών και νέων παραγωγών, καθώς επίσης και για το εθνικό απόθεμα ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, εκείνο που προκαλεί βέβαια τη μεγαλύτερη αγωνία είναι το γεγονός ότι αναμένεται και νέο τσεκούρι στη β' δόση, όπως δηλαδή συνέβη και με την α' δόση, και τα 88 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όπως θυμόμαστε θεωρητικά έπρεπε να διανεμηθούν και δεν διανεμήθηκαν. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου άλλωστε είχαν γίνει και κάποιες διορθώσεις, αλλά ακόμα και για το σοβαρό αυτό ζήτημα θυμόμαστε ότι το σύστημα δεν έμεινε ανοιχτό για πάνω από μία εβδομάδα. Θεωρείται επίσης σίγουρο ότι τα χρήματα θα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις πληρωμές των προηγούμενων χρόνων, αφού με το παλιό πρασίνισμα πλέον δεν θεωρείται δεδομένο, ενώ μέχρι πέρυσι το έπαιρναν άπαντες η παραγωγή μαζί με την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης πριν από τα Χριστούγεννα. Τώρα, ο στόχος της κυβέρνησης για τις φετινές πληρωμές είναι να μην πληρώσει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, αφού σε αυτή την περίπτωση πέφτει το Σαββατοκύριακο. Άρα, οι δικαιούχοι που έχουν λογαριασμούς στις άλλες τράπεζες πλην της Πειραιώς, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να δουν τα χρήματά τους, να περιμένουν να κάνουν υπομονή για 5 ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον και να δουν τα χρήματά τους την Τετάρτη. Δηλαδή. Και ξέρουμε τώρα πώς θα περιμένουν, πώς και πώς, πριν τα Χριστούγεννα για να καλύψουν ανάγκες, πολλές φορές το γιορτινό τραπέζι, δώρα, υποχρεώσεις, πληρωμές που πρέπει να γίνουν. Βέβαια. Και μην ξεχνάμε επίσης, γι' αυτό λέμε ότι η παραγωγή, ανεξάρτητα από το ότι έχουν ανάγκη φυσικά τα χρήματα αυτά για τα Χριστούγεννα, δεν πάβει να κρατούν μικρό καλάθι, διότι να μην ξεχνάμε τα 88 εκατομμύρια ευρώ που στις πρώτες πληρωμές του Οκτωβρίου δεν φάνηκαν πουθενά. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, είχε ξεσπάσει και ένας πόλεμος μεταξύ του Λευτέρη Αυγενάκη και του Προέδρου του ΕΠΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σιμανδράκου, που αν και κλήθηκε να παραιτηθεί, εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν είναι πολιτική η θέση του, αλλά είναι μια αξιοκρατική θέση μέσω του ΑΣΕΠ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός είχε ανταπαντήσει, λέγοντας πως δεν είναι σωστό, δεν ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως περιμένει να λήξει η θητεία του για να προχωρήσει τη δημιουργία του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε μάλιστα μιλήσει με βαριές εκφράσεις ο κύριος Αυγενάκης, τόσο για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για στελέχη που, όπως είχε πει, δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Τώρα, την ίδια ώρα παραμένει πονοκέφαλος το ζήτημα των οικολογικών σχημάτων, αυτών των περίφημων οικολογικών σχημάτων. Η πληρωμή των οποίων πάει, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, το Μάρτιο. Πάει το Μάρτιο, έχει ξεσπάσει το μεταξύ πανικός, ο κόσμος ρωτάει τι είναι αυτά τα οικολογικά σχήματα, πώς θα τα ενεργοποιήσουμε κτλ. Ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ευτυχώς σήμερα η διοίκηση της Ένωσης Ηρακλείου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση. Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε κάποιο από τα παρακάτω οικολογικά σχήματα δακοπαγίδων, λιπασμάτων, βραδείας αποδέσμευσης, κατοχής γεωργικών μηχανημάτων. Αυτά τα τρία οικολογικά σχήματα κατονομάζει η ΕΑΣΥ, να προσέρχονται στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146, καθώς και στα υποκαταστήματα Αρκαλοχωρίου, Καστελίου, Πύργου και Αρχανών.
Καστελίου Πύργου και Αρχανών, έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2023. Όπως είπες λοιπόν και εσύ, Νικολέτα, έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι δεν πρέπει να περιμένει ο κόσμος να πληρωθεί το παλιό προσύνημα που πλέον είναι τα οικολογικά σχήματα πριν από το Μάρτιο. Το Μάρτιο αναμένεται το 2024 να γίνουν αυτές τις πληρωμές. Και αυτό εφόσον βέβαια καταφέρει και ο κόσμος να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τα οικολογικά εφόσον σχήματα. Εφόσον καταφέρει και, όσο, και όσοι το καταφέρουν, έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι τελικά αυτή η υπόθεση είναι μάλλον για οργανωμένους παραγωγούς, είναι περισσότερο για μεγάλους παραγωγούς. Νομίζω ότι οι μικροί παραγωγοί θα δυσκολευτούν πάρα πολύ περισσότερο. Και γι' αυτό, το λόγο είναι και σημαντικός ο ρόλος των φορέων ενεργοποίησης, όπως είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, προκειμένου να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος. Και τι τώρα γίνεται, Χριστόφορε, και με αυτό το σύστημα από το οποίο μπήκε το σύστημα ελέγχου την τελευταία στιγμή? Το είδαμε πριν λίγες μέρες να έρχεται στη ζωή των παραγωγών και εδώ στην Κρήτη, με τόσα αγροτεμάχια να εμφανίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη και χωρίς κάποιο εξακριβωμένο τρόπο, από ελαιόδεντρα αμπέλια, από αμπέλια ελαιόδεντρα, και η παραγωγή να πρέπει με ένα κινητό στο χέρι, που οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν και τη γνώση να το κάνουν αυτό και δεν μπορούν και δεν προλαβαίνουν, για να αποδείξουν αυτά που έπρεπε να αποδείξουν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κανένας παραγωγός δεν το έκανε, δεν πρόλαβε κανείς να το κάνει αυτό. Δεν δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος στους παραγωγούς να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι χιλιάδες αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι δεν θα δουν καθόλου χρήματα τώρα στη δεύτερη δόση. Είναι παραγωγοί που ανήκουν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που για διάφορους λόγους δεν προλαβαίνουν να πληρωθούν, πρέπει να κάνουν κάποιες διορθώσεις και είναι δεδαλώδες πραγματικά το σύστημα. Νομίζω ότι όσοι έχουν μπει στον έλεγχο για κάποια αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονται διαφορετικά, δεν πρόλαβε κανένας και το χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ μικρό. Μιλούσαμε για 2-3 μέρες μόνο. Οπότε γνωρίζουμε πόσοι παραγωγοί, μας τα λέει και ο κύριος Χιλετζάκης εδώ, έμειναν χωρίς διορθώσεις. Φαντάζομαι όμως ότι θα ανοίξει το σύστημα για διορθώσεις για να γίνει πληρωμή μέχρι τον Μάρτιο, έτσι. Νομίζω ότι αναγκαστικά τώρα θα δοθούν οι απαιτούμενες προθεσμίες. Αφού βεβαίως γίνει η αυριανή πληρωμή, αν και εφόσον βεβαίως γίνει αύριο το πρωί, και εφόσον βεβαίως το βαλέρι είναι μιας ημέρας και όχι δύο ημερών, να επαναλάβουμε, είναι σημαντικό αυτό αυτή η λεπτομέρεια, είναι πολύ σημαντική. Πάντως είναι μια παροδία αυτό με τα οικολογικά σχήματα, όπως επίσης είναι παροδία και το γεγονός ότι δίνονται τόσο μικρές, ας πούμε, χρονικές προθεσμίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτές οι μικρές προθεσμίες έχουν να κάνουν και με την καθυστέρηση με την οποία ξεκίνησε φέτος η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να πούμε επίσης ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να επιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων 26 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Ενώ είπαμε 28 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν 240 εκατομμύρια ή μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου πάντως τα 240 εκατομμύρια ευρώ της εξωτικής αποζημίωσης. Τέλος, να πούμε ότι υποβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγγραφη αναφορά στη δικαιοσύνη για τη διερεύνηση σοβαρής υπόνοιας απάτης 27 παραγωγών και ενός κέντρου υποβολής δηλώσεων, οι οποίοι στόχευαν στην απόσπαση ενισχύσεων με τη δημιουργία τεχνητών συνθήκων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, το Δεκέμβριο του 2022 αξιολογήθηκαν καταγγελίες σε συνδυασμό με αναλύσεις κινδύνου, με εκθέσεις ανάλυσης κινδύνου σε σχέση με τις προϋποθέσεις κατανομής εθνικού αποθέματος για το 2021. Οι έλεγχοι των δηλούμενων αγροτεμαχίων πραγματοποιήθηκαν τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιτόπιο επίπεδο, με τις εξής διαπιστώσεις: κανένας από τους ελεγχόμενους δεν προσήρθε στον επιτόπιο έλεγχο, κανένας από τους ελεγχόμενους δεν προσκόμισε ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας ή και νόμιμης κατοχής των δηλούμενων εκτάσεων ελαιώνων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου λοιπόν υπέδειξαν ισχυρές ενδείξεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης αξιόπινων πράξεων από το σύνολο των ελεγχόμενων και απάτη κατά των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτά αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα. Και για τους ελέγχους λοιπόν, οι οποίοι γίνονται σε ό,τι έχει να κάνει με παλαιότερα χρήματα τα οποία έχουν καταβληθεί μέσω επιδοτήσεων. Σε ευχαριστούμε, Χριστόφορε, για τα νεότερα. Φυσικά και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 8.30 όλα τα νέα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της καταβολής των επιδοτήσεων. Από αύριο τα νεότερα, φίλες και φίλοι, γιατί μας στέλνετε πολλά μηνύματα και μας ρωτάτε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.